Πώς. Λοιπόν, ξαναλέω. Αυτό το σενάριο που έρχεται και επανέρχεται και δεν αναφέρομαι στη δική σας αγωνία και το ερώτημα, ναι. Είναι εκ του πονηρού και ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Ο στόχος είναι να διαμορφώσουμε ένα μπλοκ όλοι μαζί, ναι. Και από αυτό το μπλοκ να ξεπληθεί και η Χρυσή Αυγή αλλά και αυτή η βαρβαρότητα. Γιατί αυτή η βαρβαρότητα είναι αυτή που σκοντάφτει ο λαός Αθήνας στην καθημερινότητά του. Και έχουν βάλει την υπογραφή τους, έχουν βάλει πλάτη και πρέπει να καταδικαστούν. Έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας. Και αυτές, είτε αρέσει είτε όχι, καθορίζουν και τους Δήμους. Τι σημαίνει προϋπολογισμοί ίσως κελισμένοι? Σημαίνει θα τελειώσουμε με τους ΚΑΠ και τους ΣΑΤΑ. Τι σημαίνει αυτό? Πλήρως εργαζόμενα από την τσέπη σου για να γίνει αν γίνει έργο και φυσικά για να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν οι Δήμοι. Μες. Τι σημαίνουν τα ΕΣΠΑΤΑ περιβόητα, τα οποία τα διαφημίζει ο κύριος Καμίνης, 120 εκατομμύρια πήρα. Μόνο τα 5 εκατομμύρια από αυτά είναι σε σύμβαση. Κανένα έργο δεν έχει να κάνει με την αντιπλημμυρική προστασία και πλημμυρίζει. Άρα θέμα προτεραιότητα. Κανένα έργο. Βέβαια. Και επιλογό που κάνει ο καθένας για το που κλείσαμε. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, έχουμε μακρά πορεία.